Κύριε Τσόχο, να ξέρετε. Τι κάνετε? Έχει ένα ωραίο βιντεάκι, μου το στείλανε χθες. Πω πω, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Θα στο περάσω, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει κάνει ένα δεκάλεπτο με ξανθό στα time out και όχι συνεντεύξεις, πώς το λένε, εντάσεις την ώρα του αγώνα με ενστάσεις και τέτοια. Φοβερό, μου το έστειλε ένας φίλος χθες. Έχει και το σακάκι που το έχει βγάλει. Έχει και το στιγμιότυπο με το σακάκι που το έβγαλε και το έδωσε στον κορομιλάδε. Νομίζω το έχει, ναι, νομίζω το έχει, νομίζω το έχει. Αλλά η αρχή, το ξεκίνημα εκεί με το time out, εκεί που σμπρώχνει και τον Βασίλη, τον Λυπηρίδη, είναι όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Έτσι ξεκινάει αυτό το βίντεο. Φοβερό. Λοιπόν, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς τι κάνατε? Επειδή άκουσα μερικά πράγματα εχθές, θέλω να πω ότι το να αφιερώνετε εσείς το πρώτο κομμάτι της εκπομπής σας στον Sport FM, το τελικό, έχοντας τον κύριο Σκουντή στον αέρα, να ξέρετε ότι πάλι ετοιμάσαμε το βαν για να έρθουμε έξι εδώ. Είδεσαι. Σε ακούω που λες στην αρχή και αυτό, ξέρω, στον πρόλογο θα έχουμε εκείνο, θα έχουμε το ένα, θα έχουμε το άλλο. Και μετά ακούω ότι θα ξεκινήσουμε με τους τελικούς του NBA. Και λέω, τι έπαθε, λέω, Μιχάλης, είναι καλά. Μήπως ετοιμάζεται, λέω, τίποτα. Σου είπα εγώ, θέλω περιγραφή, επειδή στις περιγραφές για μένα αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο υπάρχει, σε θέλω και στο NBA, ρε φίλε. Warriors μόνο. Μην περιγράψεις τίποτα άλλο και έχουμε θέματα, να ξέρεις. Βάλε να ακούς και σήμερα. Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα δικό σου άνθρωπο. Με έναν δικό μου? Εννοώ της ευρύτερης έννοιας. Ναι, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Με Κυριάκο Κυριάκου. Α, και εσύ. Τον είχαμε πριν μια ώρα εδώ στο Λίμπερο, μας τα είπε. Α, ωραία. Ωραία, δεύτερη. Θα βάλω να δω τι σα είπα, να τον ρωτήσω άλλα. Εννοείται, ναι. Τον είχαμε εδώ στη Φούλε Πίδηση. Αυτό είπε πολλά πράγματα. Οπότε τον παίρνει κι εσύ και είμαστε ωραίοι, τέλειοι. Είμαστε έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, για το γήπεδο θα μιλήσουμε και σήμερα. Ούτως ή άλλως και εσύ με τον κύριο Κυριάκο αργότερα στην Αθήνα για το γήπεδο θα μιλήσετε περισσότερο. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και τα λοιπά τις τελευταίες ημέρες, χθες το απόγευμα είχαμε και την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το προεδρικό διάταγμα και το ΦΕΚ. Θέλω, πριν από αυτό, πάρα με τον Κούρτιτς, καταπληκτικό. Πόσες φορές το βρήκα τώρα, πόσες φορές στο βίντεο που ανέβαζε χθες με τα καλύτερα γκολ της χρονιάς ακούμε Μιχάλη Τσόχο, ρε φίλε. Δηλαδή, ούτε βίσμα να έχει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξεκινάνε με σένα, συνεχίζουν. Έχει και λίγο ο Αντρέα μέσα, αλλά ελάχιστα. Ναι. Ελάχιστα. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσα έδωσες? Πιστεύω, βάζανε εντυπωσιακά γκολ όταν περιέγραφα. Ναι, όντως. Και ο Κόρτιτς και ο Βιερίνια. Ναι, του Βιερίνια. Με τη Μίντιλαντ, εσύ το έχεις περιγράψει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Με την ΠΑΟΚ Μίντιλαντ, σωστά. Έχει μάτς τα γκολ στο Ολυμπιακό στάδιο με την ΑΕΚ στον ημιτελικό. Σωστά. Ημιτελικό, δεν αυτό, μην το ξεχνάω. Ναι, ναι, ναι. Κάνω λάθος, γιατί δεν το έχω πολύ. Ναι. Είναι το φάουλ του Κούρτιτς εδώ. Όχι, το σου του Κούρτιτς είναι, η γκολάρα. Εκείνη. Ναι, ναι. Εκεί είναι το σου του Κούρτιτς και η γκολάρα είναι και του Μητρίτσα. Του. Ναι, μετά. Επιμένει ο Πάουκ με Κούρτιτς. Το σουτ από τον Κούρτιτς και η μπάλα στα δίκτυα. Δεν έχουν βάλει λίγο παραπάνω τη μουσική από ό,τι πρέπει στο μοντάζ, δεν το προσέξανε λίγο. Αλλά. Όχι. Είμαι εγώ. Η μουσική δημιουργεί συναισθήματα, ένταση, πώς. Ναι, αλλά επειδή είμαι τη λεπτομέρεια, θέλει ένα τσίκ κάτω. Και χθες βάλουν εγώ με τους δικούς μας εδώ πέρα. Λέω ένα τσίκ κάτω τη μουσικούλα για να ακούγεται αυτός που τα λέει λίγο καλύτερα. Μην δυσκολεύεται. Δεν έχουν όλοι οι ακροατές αυτοί που ακούνε ή που βλέπουν ένα βιντεάκι, πώς το λένε, ακουστικά στα αυτιά. Όπως έχουμε περισσότεροι όταν παρακολουθούμε αυτά. Όπως τώρα, εγώ καλή ώρα. Ακούνε και λίγο πιο μακριά. Δεν πρέπει να καλύπτει η μουσική αυτό που θέλεις να ακούσεις. Δηλαδή, το Τζόχο να το δίνει όλο το έργο στην κολάρα του Κούρτιτς, ας πούμε, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κατάλαβες. Τι αφάντα σου έχω κάνει, φίλε. Έρχομαι Αθήνα για να το ξεπληρώσεις. Το τριήμερο. Λοιπόν, τι φάση, τι καιρό έχετε εκεί? Τώρα για κάτω, λέει ότι κάτι θα έχει καταιγίδες, θα έχει διάφορα τέτοια. Ναι. Τώρα έχουμε φοβερή γιακάρα και ζέστη. Πάλι η πρωτεύουσα ευνοούμενη. Πάλι η πρωτεύουσα, πάλι η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Μιχάλη, τώρα που έχουμε ολοκληρωμένο το έργο
και έχουν μιλήσει ναι. όλοι και έχουν γίνει. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα. Το έπαιξε 1,5 λεπτό, ναι. είπε. 1,5 λεπτό στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης μίλησε. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ναι, μίλησε ναι. φυσικά για το κήπεδο του ΠΑΟΚ. Το άκουσαν οι ακροατές πριν από λίγο. Τώρα που το έχουμε όλο το έργο, ρε παιδί μου, αρχή, μέση, τέλος για το κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Θέλουμε να σε ακούσουμε. Ναι, κοιτάξτε. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους χρονική διάσταση, mm-hmm. τι είχαμε μέχρι τώρα. Είχαμε μέχρι τώρα έναν ΠΑΟΚ που προετοιμαζόταν πολύ καλά σχεδόν 6 χρόνια από το 2016, προκειμένου να πάρει, να καταθέσει έναν φάκελο πληρέστατο, που δεν έχει να κάνει μόνο με την κατασκευή του νέου γηπέδου, αλλά έχει να κάνει και με την ανάπλαση της περιοχής. Και μπορεί να ακούγεται κάπως αφαιρετικό, αλλά δεν είναι μικρές οι αλλαγές που θα γίνουν στην περιοχή της Τούμπας, κοντά στο γήπεδο. Μέχρι και οι μελέτες και το έργο προβλέπει υπογειοποίηση κεντρικού δρόμου, προκειμένου να αποφορτιστεί και λίγο το κυκλοφοριακό χάος που υπάρχει στην περιοχή. Χρειαζόταν η ενοποίηση όλων των στρωμάτων. Ήταν μια σειρά από διαδικασίες. Αν το βάλουμε λοιπόν η σωστή του χρονική διάσταση, ο ΠΑΟΚ τώρα προετοιμαζόταν για την κούρσα της ιστορίας του και τώρα πια έφτασε στο σημείο που είναι στο σημείο εκκίνησης και ο εφέτης είναι έτοιμος να πατήσει τη σκανδάλη για να τρέξουμε την κούρσα. Είναι μια κούρσα που θα κρατήσει στο καλό σενάριο και ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί 4 χρόνια ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο, ενώ στη συμπλήρωση 100 ετών του ιστορίας του ΠΑΟΚ το 2026. Το τέλειο θα είναι αυτό, ναι. Ναι. Αυτό φαντάζομαι είναι και μεγάλο στόχος. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να μην πέσουν καθόλου έξω οι ημερομηνίες. Γιατί καλώς έχοντας των πραγμάτων, τα έργα δεν μπορούν να ξεκινήσουν σε λιγότερο από 12 μήνες, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Χρειάζονται μια σειρά ακόμη από διαδικασίες, μελέτες, να βρεθούν αυτοί που θα αναλάβουν το έργο, όλες οι πηγές χρηματοδότησης. Διότι δεν είναι μόνο η κατασκευή του γηπέδου, ξαναλέω, είναι μια σειρά από έργα στην περιοχή. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα λίγο δρόμο με τέτοιου ζητήματα, αλλά σημασία έχει ότι και μετά από την εξέταση που υπήρξε χθες, μια ευρεία σύσκεψη των νομικών του ΠΑΟΚ σε σχέση με το ΦΕΚ και σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα, όλα βαίνουν καλώς. Δεν υπάρχουν, πώς να το πω, γκρίζα σημεία, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχει κάτι στο ΦΕΚ το οποίο να χωράει ερμηνεία, να σε κάνει να αμφιβάλλεις, να λες εδώ υπάρχει ένα νομικό κενό και μπορεί να μας προκύψει πρόβλημα και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, είμαστε και σε περίοδο που οι πολιτικοί σπέβδουν να καρποθούν ό,τι μπορούν να καρποθούν από αυτήν την ιστορία. Συνεπώς, είναι μια καλή εποχή ο ΠΑΟΚ να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες, γιατί τώρα εκεί έξω υπάρχουν αυτιά έτοιμα να δουλέψουν πιο γρήγορα, όχι να κάνουν χάρες, ή να προχωρήσουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα για να επωφεληθούν είτε στην πραγματικότητα είτε στο μυαλό τους να αποκτήσουν το πολιτικό όφελος από την κατασκευή αυτού του γηπέδου. Που δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά τέλος πάντων οι πολιτικοί στην Ελλάδα έτσι λειτουργούν, όλοι οι πολιτικοί, όχι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που είναι τώρα στην εξουσία, οποιαδήποτε κυβέρνηση και έτσι στην εξουσία με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούσε, ειδικά αν ήμασταν όπως φαίνεται πως είμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 3-4 μήνες να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών αυτή την κατάσταση και να επισπεύσει όποιες διαδικασίες και όποιες αποφάσεις χρειάζεται να πάρθουν ακόμα. Και φυσικά χρειάζεται να αποφασιστούν οι εταιρείες ή η εταιρεία, αν θα είναι μία, που δεν νομίζω ότι θα είναι μία, που θα αναλάβουν το έργο, ώστε να εκπονήσουν το πλάνο με ακρίβεια, να προσδιορίσουν το κόστος με σχετική ακρίβεια, να φτιάξουν τις μακέτες και να τις δούμε, αλλά αυτή τη φορά όχι θεωρητικά, αλλά πραγματικές μακέτες όπου θα μας δείχνουν πώς πραγματικά θα είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία στιγμή. Είναι άλλη λέξη που θέλω να πω, αλλά είναι πιο ωραία λέξη για μένα. Ξεκινάει από κάπα, αλλά είναι πολύ ωραία στιγμή αυτή. Μακέτες και τα λοιπά. Yeah. Εγώ ξέρω πώς λέω αυτή τη λέξη. Πώς? Τη λέω τάβλα που γράφεται με κάπα.
Έτσι ακριβώς είναι. Μια σειρά από τάβλες, μία πάνω από την άλλη είναι αυτή η φάση. Για να φτιάξουμε το καινούριο σπίτι. Καλά το είπες. Ναι. Ταιριάζει και όλα αυτά. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι δύσκολο να σκεφτείς ποια εμπόδια και τι τρικλοποδιές μπορούν να μπουν. Εδώ δεν είναι ένα έργο σαν το μετρό που καθέ από πότε, από το 87 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Όχι, πιο μετά νομίζω. Όχι, μετά μιλούσαμε για τρύπα. Θυμάμαι την τρύπα στο παλιό 424 εδώ στη Νέα Εγνατία, την τρύπα του Κούβελα που λέγανε. Ήταν εκεί την εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ναι, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Εδώ δεν θα μπουν εμπόδια του τύπου αρχαία. Όποια εμπόδια μπορούν να μπουν. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Είναι θέματα υπογραφών. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι θα υπάρξουν ενστάσεις. Άλλωστε, μέχρι τώρα όλη αυτή την εξαετία που τρέχει τους φακέλους ο ΠΑΟΚ και καταθέτει τα σχέδια και για την ανάπλαση της Τούμπας, που είναι το πιο κομβικό σημείο σε σχέση με τις περιοχές ενώ της Τούμπας, που είναι το πιο κομβικό σημείο σε σχέση με ενστάσεις κτλ. Νομίζω ότι 2-3 έχουν γίνει όλες και όλες, οι οποίες ξεπεράστηκαν και πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορούν να προκύψουν σοβαρά εμπόδια. Είμαστε στη φάση όπου αυτό που αναζητείται είναι ολόκληρη η χρηματοδότηση όλων των έργων, γιατί ξαναλέω δεν είναι μόνο η κατασκευή γηπέδου, δεν είναι απλό κόστος η υπογειοποίηση ενός δρόμου, είναι μια σειρά από έργα που γίνονται και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, να συντονιστούν, πως το λέμε στην Ελλάδα αυτό, να δεις τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκπονηθεί ολόκληρο το πλάνο και να αρχίσουν οι εργασίες. Τα αρμόδια. Τον αρμόδιο θα ήθελα, παρακαλώ. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, είναι ωραίες στιγμές. Γι' αυτό λέω από την πρώτη στιγμή, από το ξεκίνημα της εβδομάδας, ή όταν στην πορεία, ξέρω εγώ, ότι άρχισαν να βγαίνουν και τα προεδρικά διατάγματα, αυτό περιμέναμε. Δηλαδή, το είδαμε, το ξαναείδαμε. Προσπαθήσαμε το τσεκάρουμε από 10 μεριές από την ΠΑΕΠΑΟΚ, από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση που εμπλέκονται όλοι αυτοί. Για να το πιστέψουμε, είδαμε και το ΦΕΚ πλέον, υπάρχει κανονικά, έχει αναρτηθεί, μπορεί να το διαβάσει. Υπομονή, δόξα τω Θεώ, να έχει κάποιος να το διαβάσει όλο. Γιατί είναι ένα κατεβατό, ένα τεράστιο πράγμα, ας πούμε. Πάρα πολλές σελίδες. Να το ανοίξει και να το διαβάσει. Όποιος θέλει να χαλαλίσει έτσι μια ωρίτσα, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, να δει. Γράφονται εκεί, αναφέρονται τα πάντα. Είναι στιγμές που λέω, Μιχάλη, ότι πρέπει ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία μας, γιατί γίνει και η στιγμή όπως λέμε ιστορική, να προσπαθήσουμε να τη διαχειριστούμε σωστά και μόνο θετικά, ούτε να χωριστούμε σου από εδώ και σου από εκεί, γιατί αυτό που έγινε μέχρι σήμερα, μέχρι χθες ουσιαστικά, είναι το πρώτο βήμα, είναι ίσως και το πιο δύσκολο, αλλά από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν αρκετά που πρέπει με καθαρό μυαλό να σκεφτούν, να πράξουν, να αποφασίσουν όλοι. Ακόμα και κόσμος, έτσι. Γιατί θα μπει και ο κόσμος στην εξίσωση. Υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα πέρα από την κατασκευή του γηπέδου που πρέπει να λυθούν, που θα απασχολήσουν πολύ την καθημερινότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός και μια ομάδα που δεν είναι απλό ζήτημα το που θα παίξει 3 χρόνια. Τη φετινή σεζόν θα παίξει την Τούμπα, γιατί δεν πρόκειται να ξεκινήσουν τα έργα. Από το επόμενο καλοκαίρι όμως, κατά βάση πιθανότητα, όταν θα ξεκινούν τα έργα και για τα επόμενα 3 χρόνια, που δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει σε μια έδρα που να καλύπτει στοιχειωδώς, να το πω έτσι, τις ανάγκες και του κλαμπ και των φίλων του. Ακριβώς. Και θα αλλάξει, δεν είναι μόνο το γήπεδο αυτό το υπερσύγχρονο που θα κατασκευαστεί, θα αλλάξει και όλη η περιοχή εκεί. Όπως έλεγα και χθες, εγώ στάθηκα αρκετά και σε αυτό που έβλεπα, δηλαδή στο ΦΕΚ που έβλεπα, διάβαζα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκια, θα γίνει πολύ, πολύ ωραίο θέμα θα γίνει εκεί. Δεν θα γίνει, γκρεμίζει ένα γήπεδο, φτιάχνεις ένα γήπεδο και γεια σας. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, που νομίζω ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, δεν το λέω με σιγουριά, θα ρωτήσω και τον Κυριακό, σε όλους αυτούς τους φακέλους που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια ήταν
να βρει τα νομικά μονοπάτια, να το πω έτσι, ώστε να υπάρξει η ενοποίηση όλων αυτών των στρεμάτων. Διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει μια και ανάπλαση της περιοχής. Διαφορετικά θα μπορούσε να γκρεμιστεί ένα γήπεδο και να φτιαχτεί πάνω κάτω ένα ίδιο, απλώς καινούριο. Προκειμένου να γίνει όλη αυτή η ενοποίηση των στρεμάτων της περιοχής και άρα να υπάρξει ουσιαστική ανάπλαση της περιοχής και όχι η κατασκευή ενός γηπέδου, χρειάστηκε αρκετή μελέτη, αρκετή δουλειά, αρκετή προσπάθεια από πολλούς να βρουν τα νομικά παράθυρα που επέτρεπαν την ενοποίηση, να την σχεδιάσουν. Ξαναλέω, η υπογειοποίηση δεν ήταν απλή ιστορία και αυτή, όποια μελέτη και αν κάνει μια ομάδα, καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας ότι για να την αποδεχτεί, να την αποδεχτούν οι υπηρεσίες της χώρας, του κράτους, του Δήμου κτλ. Κτλ. Χρειάζονταν κόπο. Εγώ μαθαίνω μάλιστα ότι για αυτήν την ιδέα της υπογειοποίησης του κεντρικού δρόμου οι άνθρωποι που κατέθεσαν τους φακέλους και έκαναν τις μελέτες για λογαριασμό του ΠΑΟΚ δέχτηκαν και συγχαρητήρια από την από τις κάποιες υπηρεσίες, ότι η ιδέα αυτή είναι εξαιρετική, ναι, και πραγματικά λύνει μεγάλο μέρος και του κυκλοφοριακού προβλήματος που είχε η περιοχή και που θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερο στα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή, δεν καταθέθηκε ένας φάκελος στο πώς θα χτίσουμε ένα γήπεδο. Αλλάζει πολύ η περιοχή και τέλος πάντων, ναι, ο ΠΑΟΚ το έκανε συνεργαζόμενος με εταιρείες ειδικευμένες σε τέτοιου είδους έργα, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα μια ομάδα να εισηγείται την αλλαγή μιας περιοχής, πώς να το πω, από τα θεμέλια της ξύλωμα και να γίνεται αποδεκτή. Έτσι. Λοιπόν, επειδή κλείνουμε με ΠΑΟΚ, θα κλείσουμε με αυτό. Έχω και δύο λεπτά, θέλω να σας ακούσω για την εθνική ομάδα, αλλά θα θέλω να ακούσουμε πρώτα αυτό γιατί το βρήκα. Ο Τσικώσεν απομακρύνει, βαβιβημένη το σουτ, καταπληκτικό! Είναι το γκολ που σηκώθηκε όρθιος, αυτό που συζητούσαμε μέσα στη χρονιά. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Ρίχνει αυτό το. Συγγνώμη για την έκφραση. Το βρωμό σου το Βιερίνια με το αριστερό του πόδι κιόλας. Και πάει. Το μπομπόνι εκεί... που έλεγε και ο Νίκος Ολυμπερόπουλος. Μπομπόνι. Και πάει και χαλάει τον ιστό της αράχνης που είχε χτίσει με τόσο. Με τόσο κόπο για 6 μήνες και την έστειλε εκεί την μπάλα ο Βιερίνια, δηλαδή στο μάτς με τη Μίντιλαντ στην ευρωπαϊκή χρονιά του ΠΑΟΚ, τη φοβερή αυτή ευρωπαϊκή χρονιά. Λοιπόν, εθνική ομάδα, έχω ένα λεπτάκι, θέλω να ακούσω έτσι ένα σχολιάκι από σένα για αυτό που είδαμε χθες. Ναι, καταρχάς πόσο κρίμα για το Λιμιό, πόσο πραγματικά κρίμα, γιατί για κάθε ποδοσφαιριστή που παθαίνει ρήξη χιαστών προφανέστατα είναι κρίμα. Όμως αυτό το παιδί την παθαίνει αυτή τη ρήξη χιαστών πάνω στη στιγμή που ετοιμάζεται να κάνει μια καλή μεταγραφή, έτσι νομίζω, και πάνω στη στιγμή που είναι στην καλύτερη του κατάσταση, πιθανότατα στην καλύτερη κατάσταση και της καριέρας του, ερχόμενος από μια πολύ γεμάτη σεζόν στην Ολλανδία και αρχίζοντας να γίνεται πια πρωταγωνιστής και για την εθνική ομάδα. Πολύ, πολύ άτυχη στιγμή. Ναι, να τον επιλέγει, να τον προτιμά ο Πογιέτ και επίσης να σου βάλω στο κάδρο και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί αναφέρει. Νομίζω, ναι, αυτό λέω ότι θα έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή. Νομίζω ότι θα έκλεινε σε μια μεγάλη ομάδα ελληνική ο Λιμιός φέτος το καλοκαίρι. Μάλλον φαβορή ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα απέκλεια και να τον βλέπαμε και σε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα, γιατί πραγματικά έρχονταν από μια φοβερή σεζόν στην Ολλανδία. Και φαινόταν να μπορεί να κάνει και τη διαφορά σε επίπεδο εθνικής ομάδας, που αυτό είχε βαρέσει καμπανάκια σε όλα τα μεγάλα ελληνικά κλαμπ που ψάχνουν εξτρέμ. Και ψάχνουν όλα τα ελληνικά κλαμπ εξτρέμ. Ναι. Κλείνω αυτή την πολύ δυσάρεστη παρένθεση και έρχομαι στην εθνική. Λέω ότι το να κερδίζει η εθνική Ελλάδος χωρίς κόπο, αβάδιστα, που λένε και στις αγγελίες, επίσημο ματ, ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να κλείσουμε πίσω. Εγώ δεν λέω ούτε ότι έπαιξε καλά, ούτε ότι ήταν μπαλάρα, ούτε ότι γοήτευσε τα πλήθη, ούτε ότι κρύψαμε το τόπι, τίποτα από όλα αυτά. Μπήκαν μέσα τα παιδιά, έκαναν μια τυπική εμφάνιση φαβορή και με έναν διαδικαστικό, χαλαρό, εύκολο τρόπο νίξαν 3-0
έναν αντίπαλο. Θα μου πει κανείς ποιος είναι ο αντίπαλος. Θα σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε χάσει μέσα έξω από τα Φερόε. Δεν κερδίζαμε και χάναμε μεγάλες διοργανώσεις, ένα σωρό αντίστοιχων κοιμικών ομάδων με την Κύπρο. Ξαναλέω, νομίζω πρέπει να γυρίσουμε 6-7 χρόνια πίσω για να βρούμε αποσπασματικά και εκεί κάποια νίκη την οποία η Ελλάδα την έκανε ως φαβορή, διαχειρίστηκε τον ρόλο του φαβορή και την πήρε χαλαρά, άνετα. Αυτό δείχνει νομίζω την ψυχολογία την οποία έχουν αποκτήσει τα παιδιά, τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση, η οποία ήταν και το μεγάλο πρόβλημα την προηγούμενη τετραετία, αν θες, όπου αυτή η ομάδα φαινόταν ότι κάνει μικρά βήματα προς τα μπρος, απλώς δεν φαινόταν ψυχολογικά έτοιμη να τα διαχειριστεί αυτά τα βήματα, κάτι που φαίνεται που συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Έτσι είναι. Κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.